Οι μελέτες περιβάλλοντος και θορύβου είναι το επόμενο βήμα για την ανάπτυξη υδατοδρομίου στη λίμνη Παμβότιδα στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δήμου Ιωαννιτών με την κοινοπραξία των εταιριών Ιδροπλάνα Ελλάδος ΑΕ και Ελληνικά Υδατοδρόμια ΙΚΕ, οι οποίες σχεδιάζουν και υλοποιούν ένα τεράστιο εθνικό δίκτυο υδατοδρομίων. Σε αυτή τη φάση, οι εταιρείες εκπονούν τους τεχνικούς φακέλους για τα υδατοδρόμια ανά την επικράτεια, πάνω στους οποίους δραστηριοποιούνται εδώ και καιρό και δομούν το δίκτυο πάνω στο οποίο θα λειτουργήσουν οι οργανωμένες πτήσεις των επιβατών με υδροπλάνα. Στόχος είναι στην πενταετία να λειτουργούν περί τα 150 υδατοδρόμια, δημιουργώντας το μεγαλύτερο δίκτυο σε όλη την Ευρώπη, σύμφωνα με δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών. Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, με πηγές από τους εκπροσώπους της κοινοπραξίας για το υδατοδρόμιο Ιωαννίνων, η άρτια συνεργασία των δύο εταιριών με τους δημόσιους φορείς που συμμετέχουν στο έργο επιβεβαιώνεται για ακόμα μία φορά, καθώς έχουν ολοκληρωθεί οι χωροθετήσεις στους υποψήφιους χώρους που προορίζονται να δημιουργηθεί το έργο και οι μελέτες περιβάλλοντος και θορύβου έχουν δρομολογηθεί να ξεκινήσουν στο άμεσο διάστημα. Από την Διάβγεια, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκύπτει πως η κοινοπραξία που έχει αναλάβει τη συμπλήρωση του τεχνικού φακέλου από τον περασμένο Οκτώβριο έχει καταθέσει στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου έναν χάρτη της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, επί του οποίου αποτυπώνεται η περιοχή ελιγμών και κίνησης του υδατοδρομίου και η θέση πρόσθεσης των αεροσκαφών, καθώς και η περιοχή γύρω από αυτή σε ακτίνα 2.500 μέτρων, με ισοϋψής και αναφορά της περιοχής ελιγμών σε γεωγραφικές συντεταγμένες συστήματος. Επίσης, έχει υποβληθεί και απόσπασμα χάρτη του Google Earth, στο οποίο σημειώνεται η θέση ελιμενισμού του υδροπλάνου, η οποία τοποθετείται στην παλιά προβλήτα εντός του υδάτινου στοιχείου και ο χώρος αναμονής και ελέγχου επιβατών στην έκταση που καταλαμβάνεται από το υφιστάμενο αναψυκτήριο. Πρόκειται για την παλιά προβλήτα στο Πέραμα, όπου είχε χρησιμοποιηθεί ως βάση ελιμενισμού υδροπλάνων από το 2004 έως το 2008. Σε σχέση με τη σύμβαση, αυτό που εκκρεμούσε ήταν η παράδοση ναυτικού χάρτη της μεγαλύτερης δυνατής κλίμακας της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού, επί του οποίου πρέπει να αποτυπώνονται η υδάτινη επιφάνεια, την οποία επιθυμεί να χρησιμοποιήσει ως υδατοδρόμιο ετών, η περιοχή ελιγμών του υδατοδρομίου, τα σημεία πρόσθεσης των αεροσκαφών, εναλλακτικές γεωγραφικές θέσεις και τα σχετικά αποσπάσματα από τον πλοηγό ελληνικών ακτών. Ωστόσο, αυτό το παραδοτέο δεν μπορεί να παραδοθεί, καθώς για λίμνες όπως η Παμβότιδα δεν υπάρχει ναυτικός χάρτης, ο οποίος έχει εφαρμογή στα θαλάσσια ύδατα. Επομένως, η υπηρεσία το επόμενο διάστημα θα αναμένει τις μελέτες θορύβου και περιβάλλοντος που αποτελούν και τη δεύτερη φάση της σύμβασης, ώστε να κατατεθεί ο σχετικός φάκελος για την αδειοδότηση. Μια διαδικασία βέβαια πολύ διαφορετική σε σχέση με τα υδατοδρόμια που προβλέπονται στη θάλασσα και με ιδιαίτερες δυσκολίες, όπως έχει αναδειχθεί και στο παρελθόν. Σε ό,τι αφορά στο πρόσφατο ιστορικό πάντως, ήδη από τον περασμένο Ιούλιο είχε ανατεθεί η υπηρεσία συμβούλου για την αδειοδότηση του υδατοδρομίου της λίμνης Παμβότιδας. Για την άδεια ίδρυσης απαιτείται η συμπλήρωση και η υποβολή τεχνικού φακέλου στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η παρακολούθηση και η τυχόν συμπλήρωσή του. Πρόκειται για ένα σύνολο απαιτούμενων εξειδικευμένων υπηρεσιών, όπου για την εκπώνησή του απαιτείται ειδικό εξοπλισμό και ειδική τεχνογνωσία σε τεχνικό σχεδιασμό έργων υποδομής παρόμοιων επενδυτικών σχεδίων, στον κλάδο των συστημάτων ασφαλείας, στο αεροπορικό δίκαιο και σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα, ανέφερε η σχετική απόφαση. Για το σκοπό αυτό, από τον Ιανουάριο, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου είχε συντάξει τη μελέτη με τίτλο Υπηρεσίες Συμβούλου για την αδειοδότηση του υδατοδρομίου της λίμνης Παμβότιδας. Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι να μην χαθεί ούτε μία μέρα για τον τουρισμό της πόλης των Ιωαννίνων, όπου η λειτουργία του υδατοδρομίου θα ενισχύσει σημαντικά την επισκεψιμότητα της πόλης μας ως τουριστικού προορισμού και γι' αυτό πρέπει να τρέξει γρήγορα η συγκεκριμένη διαδικασία, είχε αναφέρει κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής ο πρόεδρος αντιδήμαρχος Γιώργος Αρλέτος. Σύμφωνα με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Ελληνικά Υδροπλάνα ΑΕ, Νικόλα Χαραλάμπους, και τον πρόεδρο της Ελληνικά Υδατοδρόμια, Αναστάσιο Γκόβα, η ηγεσία των εταιριών που τρέχουν τις εξελίξεις στο θέμα αδειοδότησης των υδατοδρομίων φιλοδοξεί να μετατρέψει την Ελλάδα σε Μαλδίβες της Ευρώπης με τη δημιουργία 2.000 άμεσων και 5.000 έμεσων θέσεων εργασίας, να ξαναγράψει τον χάρτη των μεταφορών στη χώρα και στην πλήρη ανάπτυξή του να δώσει στην ελληνική οικονομία πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Όπως αναφέρουν, πρόκειται για project που φέρνει επενδύσεις άνω των 300 εκατομμυρίων ευρώ στην πενταετία μέσω της κατασκευής των υδατοδρομίων, της αγοράς αεροσκαφών, των οποίων ο αριθμός εκτιμάται για την πρώτη πενταετία σε τουλάχιστον 20, αλλά και της δημιουργίας σχολής εκπαίδευσης πιλότων υδροπλάνων μεταξύ άλλων.